γυναίκες και κυρίες, 5 κυρίες οι οποίες όχι απλά θα καταφέρουν να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας με τα ελληνικά πρόγραμματα, μάλιστα σε μία από τις πιο παραδοσιακές και δύσκολες χώρες των πολεμικών τεχνών. Εκεί λοιπόν θα διαγωνιστούν με τη σημαία της Ελλάδας, με τα χρώματά μας, στην Ιαπωνία λοιπόν, για να μπορέσουν να δείξουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Άλλες κυρίες με τη βία, άλλες τα πρώτα βήματα, αλλά σίγουρα όλες μπορούν να δείξουν κάτι. Να με συμπαθάτε και όλες, θα ξεκινήσω λίγο την ανακοίνωση των κυρίων, αλλά θα πρέπει να την κάνω στα αγγλικά, μιας και όλο αυτό το πράγμα πρέπει να πει μετά στην Ιαπωνία για την επίσημη παρουσία. Γιατί θα φανεί τηλεοπτικά. Οπότε εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε. Να με συμπαθάτε και για τα αγγλικά μου, θα προσπαθήσω το καλύτερο. Κριστίνα Κούστα. Thank you.
mixed martial arts. There was always the drum and voice. He said, I left him with the top of this. And now let us welcome the official representative of WTA in Greece, Mr. Stefanos Kostadinidis. Thank you very much. Hello, Athens. Hello, Java. I'm very proud for this German team. The 300 good-looking girls are coming to Japan. We're coming for a war. Thank you very much. Συγγνώμη για τα παιδιά, αλλά αυτό που δεν θα πρέπει να πάει στην Ιαπωνία, τα κορίτσια μας ταξιδεύουν στα μέσα του Γενάρη, θα αναμετρηθούν με την εθνική Ιαπωνία στο ΣΕΙΖΑ. Είναι ένα event που το δείχνει το Fuji TV, το βλέπει ένας τεράστιος όγκος την εθνική ζωντανά και για πρώτη φορά η ελληνική εθνική ομάδα με δύο εξαιρετικούς προπονητές που θα είναι της Ιαπωνίας ταξιδεύουν εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κάθε μία είναι συμπονητής από το κάνει. Από τη μαμά Μαριάννη Σανούχου, έτσι με 16 Χριστίνα Κούστα θα είναι εκεί, θα πάει και ο